Η επίθεση που γίνεται στο πρόσωπό μου από την Ένωση Γιατρών Εσύ Χανίων ειλικρινά δεν με απασχολεί καθόλου. Την αντιπαρέρχομαι για ένα απλό λόγο. Δεν είμαι διοικητής καριέρας που ενδιαφέρεται να οικοδομήσει ένα προσωπικό προφίλ. Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων Μινά Βουλγαρίδη σε όλα όσα είδαν το φως τη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή μετά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων για τις ελλείψει και τι δυσλειτουργίε στο νέο οργανισμό του Νοσηλευτικού Ιδρύματο. Να θυμίσουμε ότι ο νέο οργανισμό δημοσιεύτηκε πριν από λίγου μήνε στο ΦΕΚ. Ο κύριο Βουλγαρίδης κάνει λόγο για ολιγομελή ομάδα γιατρών που αντιπαρατίθεται με ανακρίβειε στην προσπάθεια τη διοίκηση για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγεία. Μα κατηγορούν για κάτι ανήκουστο ότι διαχωρίζομαι του διευθυντέ σε αυτού που έχουν καλύτερη ή χειρότερη πρόσβαση στη διοίκηση και αντιμετωπίζομαι διαφορετικά τα προβλήματα των κλινικών τους χωρίς βέβαια να αναφέρουν ούτε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θέλω να ελπίζω πως αυτά τα μέλη της ΕΓΕΣΥΧ δεν το κάνουν κακόβολα, απλά αγνοούν. Αγνοούν πλήρως ότι όλες οι μονάδες που λειτουργούν στα πλαίσια μιας κλινικής δεν αποτυπώνονται στον οργανισμό. Λειτουργούσαν, λειτουργούν και θα λειτουργούν πάντα. Ο κύριος Βουλγαρίδη σημείωσε πω καμία διαδικασία δεν έγινε κρυπτό, καθώ ο εκλεγμένο από του γιατρού πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου ήταν ενήμερος και οι προτάσει των διευθυντών κλινικών και τμήματων που κατατέθηκαν το 2017 με ελάχιστε τροποποιήσεις ενσωματώθηκαν στην πρόταση του νοσοκομείου για τον νέο οργανισμό, η οποία εστάλει στο Υπουργείο. Ε, πράγματι, ο οργανισμό έχει προβλήματα. Ε, αλλά η η πρόταση, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εκτίμησή μου, είναι αρκετά ικανοποιητική. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν μεταξύ της απόστασης που υπάρχει μεταξύ του οργανισμού, δηλαδή της υπουργική απόφασης και της απόφασης της δίκης, που όπως ακούσατε ήδη υπάρχει μια απόσταση. Ε, σίγουρα όποιοι είναι σε θέσεις ευθύνης έχουν τη δύσκολη αποστολή να ισορροπήσουν μεταξύ του ιδεατού και του εφικτού. Ο διοικητή του νοσοκομείου ανέλησε πω καμία μονάδα δεν εξαφανίζεται, απλά στο νέο οργανισμό γίνονται διοικητικέ αλλαγέ που δεν επηρεάζουν τι παρεχόμενε υπηρεσίε υγεία. Στον οργανισμό αποτυπώνονται οι μονάδε που λειτουργούν αυτόνομα με δικό του προσωπικό, με διευθυντή ή επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό, δικό του πρόγραμμα εφημεριών, πρόγραμμα χειρουργείων κτλ. Όπω παραδείγματο χάρη γίνεται με τη θωρακο την ενδοκρινολογική, τη ρευματολογική, τη δερματολογική. Για να επανέλθουμε όμως στη μονάδα εγκεφαλικών επεισοδίων, παρότι παρόμοιο αίτημα ίδρυσης αυτόνομης μονάδας δεν έθεσε ούτε ο καθήλυ αρμόδιος διευθυντής του νευρολογικού τμήματος στη γραπτή πρόταση που κατέθεσε στο νέο οργανισμό, που και αυτό είναι πρωτοκολλημένο έγγραφο στη διάθεσή σας εδώ. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τόνισε ότι η ίδια είχε ζητήσει 225 γιατρούς και το Υπουργείο έδωσε το πράσινο φως για 197 στον νέο οργανισμό από 187 ενώ άμεσα θα διεκδικήσει τα 12 σημεία να βελτιωθούν στον κανονισμό για τα οποία δεν απαιτούνται διευπουργικές αποφάσεις ευελπιστώντας ότι το Υπουργείο θα ανταποκριθεί θετικά. Εμείς προτείναμε πέντε θέσεις για το νευρολογικό τμήμα. Ε, το Υπουργείο ενέκρινε τέσσερις. Ζητούμε, επειδή ακριβώς δεν χρειάζεται η απόφαση, να τροποποιηθεί μία θέση κυταρολόγου και να γίνει νευρολόγου. Μία δεύτερη παραπλήσια που είναι η ιατρική είναι ότι ζητούμε να α, τροποποιηθεί ε, μία θέση παιδιατρικής να γίνει θωρακοχειρουργική για να λειτουργεί καλύτερα αυτόνομα το θωρακοχειρουργικό τμήμα. Οι θέσεις οι δύο να γίνουν τρεις. Και υπάρχουν και κάποιες θέσεις που έχουν να κάνουν με τους βοηθούς φαρμακείου που έχουν αλατωθεί σημαντικά, που ζητάμε πάλι αλλαγή θέσεων. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συντελεστή. Καθορίζει τον αριθμό των γιατρών με βάση τα κρεβάτια στα γενικά νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα κρεβάτια στο νοσοκομείο μας από 4,68 που ήταν πήγανε 4,80. Το 4,80 άμα το πολλαπλασιάσεις με το 0,45 βγάζει το ιατρικό συνολικά προσωπικό δηλαδή μάλλον ιατρικό, στο ιατρικό προσωπικό 216, 216 υπηρετούντε. Από αυτούς οι 197 είναι οι γιατροί. Υπάρχει όμως και το επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό, αυτό το σύνολο είναι 216. Είναι ακριβώς όσο επιτρέπεται